Τι κινήσει του συντονίζουν Ελλάδα και Κύπρος εν ώψη τη Συνόδου Κορυφή της Ευρωπαϊκή Ένωσης που μεταξύ άλλων θα εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολή κυρώσεων κατά τη Τουρκία. Την Παρασκευή, ο Υπουργό Εξωτερικών Νικό μεταβαίνει στη Λευκοσία, όπου και θα έχει συναντήσει τόσο με τον Πρόεδρο τη Κυπριακή Δημοκρατία, Νίκο Αναστασιάδη, όσο και με τον Κύπριο ομόλογο του, Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο κυβερνητικό εκπρόσωπο Τέλιο Πέτσα διεμήνησε ότι η Αθήνα. Αλλά πλέον και όλοι οι Ευρωπαίοι εταίροι αναμένουν συνέπεια και συνέχεια από την Άγκυρα και όχι προσχηματικές συμπεριφορέ. Όπω ξέρετε, μετά και από μεγάλη προσπάθεια και τη Ελλάδα και τη Κυπριακή Δημοκρατία αλλά και άλλων κρατών μελών, έχουμε τα συμπεράσματα τη 1η και Δευτέρα Οκτωβρίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τα οποία είναι σαφέστατα όσον αφορά ένα πλαίσιο κυρώσεων, τα οποίε θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν. Και έχουμε επίση και το επόμενο συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Νοεμβρίου, στο οποίο είχαμε την αναφορά του Πρωθυπουργού για εμπάρκο όπλων. Και τα δύο θέματα αναμένεται να συζητηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα και θα σα ενημερώσουμε σχετικά πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τι συζητήσει που θα έχουν γίνει τι προπαρασκευαστικέ για αυτό το πλαίσιο. Και φυσικά θα δούμε μετά τα συμπεράσματα που θα αποφασίσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτε. Ε, η Άγκυρα, εκείνο το οποίο επιδιώκει να κάνει, είναι να δείξει ότι αφενός μεν συμμορφώνεται mm -hmm. και υπερπροβάλλει το θέμα της αποσύρσεως του ορού τη Ρέι. Παράλληλα, ε, την ημέρα, το έχει ο κύριος το απεκάλυψε, την ημέρα που θα συνεδριάζει το Συμβούλιο, ο Ερντογάν θα προβαίνει σε δηλώσεις για εκδημοκρατισμό της χώρας του. Είναι μια κλασική τουρκική πρακτική που γίνεται συχνά, γινόταν τη δεκαετία στα τέλη του, από το 1999 μέχρι το 2002 όταν ήταν Ευρωπαϊκά Συμβούλια, τότε θυμόντουσαν οι Τούρκοι Πρωθυπουργοί να ανακοινώσουν μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό τη χώρα τους. Και παράλληλα έχει και μία απειλή η εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΙΑ για το Κυπριακό, που, ήταν, που επισκέφθηκε την περιοχή μα, δεν πήγε στην Άγκυρα η Άγκυρα έβαλε τη συνάντηση για τι 14 Δεκεμβρίου, δηλαδή μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, περνώντα ένα μήνυμα ότι αν δεν είναι τα πράγματα θετικά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δεν θα συνενέσει σε οποιοδήποτε διάλογο. Θερμή υποδοχή επεφύλαξε ο πρόεδρο τη Αιγύπτου, Αμπτέλ Φατάχαλ Σίση, στον Έλληνα Υπουργό Εθνική Αμήνη, Νίκο Παναγιοτόπουλο, που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Κάιρο. Ο Αιγύπτιος ηγέτης χαρακτήρισε τη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Αιγύπτου, Ελλάδας και Κύπρου ως ένα παράδειγμα καλής γειτονίας για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου, που στηρίζεται πάντοτε σε διεθνείς κανόνες. Η τριμερή συνεργασία Αιγύπτου Ελλάδας και Κύπρου βασίζεται στο σεβασμό, την καλή γειτονία και τα αμοιβαία συμφέροντα των τριών χωρών σύμφωνα με διεθνείς κανόνες για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου, τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.